μιλάει, αλλά μπερδεύει το πι με το φι. Ο Μάριος και η Αλεξάνδρα είναι αδέλφια που ζουν στο διπλανό σπίτι και διασκεδάζουν πολύ ακούγοντας τον Τρίφωνα να μιλάει. Ο Μάριος και η Αλεξάνδρα φέρνουν στην κυρία Καλλιόπη ένα πιάτο με γλυκά που τους στέλνει η μαμά τους. Πριν καλά-καλά η κυρία Καλλιόπη τους πει ευχαριστώ, ο Τρίφωνας πετάγεται και λέει: Εμένα αυτά τα καϊδίπια μου αρέσουν πολύ. Δεν είναι καϊδί, Τρίφωνα, είναι γαλακτοβούρεκο, του λέει η κυρία Καλλιόπη και πετάει μια καθαρισμένη πατάτα μέσα στην κατσαρόλα με το νερό. Πάντως, εσύ δεν πρόκειται να φας ούτε μια μπουκιά, αν δεν βεβαιωθώ πρώτα ότι ξέρεις τη γραμματική σου. Εγώ τη γραμματική την μπερδεύω λιγάκι με τη γυμναστική, δηλαδή κάνω ποτέ λάθη. Πρέπει να κάνουμε λάθος, Τρίφωνα, γιατί έτσι μαθαίνουμε. Τι λες εσύ, Μάριε? Λέει η κυρία Καλλιόπη. Ο δάσκαλος μας έχει πει να μην φοβόμαστε τα λάθη μας, αλλά να τα αγαπάμε, γιατί αυτά που μας μαθαίνουν το σωστό, απαντάει ο Μάριος. Πολύ σωστά, Μάριε, λέει η κυρία Καλλιόπη. Το άκουσες, Τρίφωνα? Το άκουσα όλο. Άντεκα, Μάρι μου, έλα να μάθουμε λιγάκι τους τόνους. Σε βοηθήσουμε και εγώ και τα παιδιά. Ο Τρίφωνας δίνει ένα σάλτο τώρα και βολεύεται πάνω στο κλουβί. Πρώτα με καλλιόχθη για να ακούσει και το καναρίνι πόσο καλός είμαι. Πες μου λοιπόν, αρχίζει η κυρία Καλλιόχθη χαμογελώντας. Πού τονίζει τη λέξη λαγός? Στο λου, απαντάει γρήγορα ο Τρίφωνας. Η κυρία Καλλιόχθη αφήνει κάτω την πατάτα και το κοιτάζει αυστηρά. Πρώτα απ' όλα, Τρίφωνα, δεν το λένε λου, αλλά λάντο. Και ύστερα, πόσες φορές το έχω πει ότι τα σύμφωνα δεν τονίζονται? Τότε στο ξου. Μα πού το είδες το ξου στη λέξη λαγός ευλογημένο πουλί? Φωνάζει τώρα η κυρία Καλλιόπη πολύ θυμωμένη. Στο ου, ρωτάει χαρικωμένο Τρίφωνας. Τώρα η κυρία Καλλιόπη σηκώνεται όρθια. Φαίνεται πολύ θυμωμένη. Πετάει μια μεγάλη πατάτα μέσα στην κατσαρόλα με το νερό. Τα νερά πετάγονται και μας κάνουν μούσκα. Η λέξη λαγός, φωνάζει και κοιτάζει θυμωμένη τον Τρίφωνα. Τονίζεται στο όρθιο, πετάγεται εκείνος. Το ξέρες? Ναι. Και γιατί μου βγάλες το λάδι με όλα αυτά τα λάδι, γιατί? Εσύ δεν μου είπες πως πρέπει να κάνω λάθη για να μάθω, δεν μου το είπες? Φαράξανε φουλιά αυτοί οι άνθρωποι. Μονολογή. Πρώτα σου μαθαίνουν κάτι και μόλις εσύ το μάθεις καλά, σε μαλώνουν και πιθάνουν.